Με στόχο οι φετινές γιορτές να είναι ανέμακτες και να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο, αστυνομικοί και άνδρες της τροχιάς Ηρακλείου βρίσκονται επιποδώς, πραγματοποιώντας αυστηρούς ελέγχους στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ελλάς εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εμείς έτσι και στην πόλη μέσα αλλά και στους επαρχιακούς και στο εθνικό δίκτυο θα υπάρχουν έλεγχοι, γιατί από ό,τι βλέπω μπορεί φέτος να είναι οι απώλειες στα τροχεία λιγότερες, όχι λιγότερες, μπορώ να πω πολύ πολύ λιγότερες από τα τελευταία 20 χρόνια, όμως και πάλι θα δούμε ότι τα αίτια είναι το κράνος, η ζώνη, το αλκοτέστ και το κινητό τηλέφωνο. Το μήνυμα για πιστή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στέλνει ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, ταξίαρχος Νίκος Πυριδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους εντατικούς ελέγχους που θα διεξαχθούν στο οδικό και επαρχιακό δίκτυο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, όπως η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Πιστεύω πραγματικά ότι κάθε ένας μας πρέπει να περάσει από το μυαλό του έτσι για μια στιγμή, αυτές τις μέρες που όλοι μας στα σπίτια, με τις οικογένειές μας και γιορτάζουμε, να βιώσει ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Ας υποστηρίξουμε λοιπόν, ας πιστέψουμε, ας σεβαστούμε τους κανόνες αυτούς για να περάσουν όμορφες γιορτές όλος ο κόσμος. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, εύχομαι καινούργια χρονιά να μας βρει όλους γερούς και χαρούμενους. Εντατική είναι η έλεγχη και στο κέντρο του Ηρακλείου με στόχο την αποτροπή τυχών δυσάρεστων καταστάσεων. Η προτεραιότητα έχει η πρόληψη και η πρόληψη μπορεί να την πετύχουμε μόνο με την παρουσία μας, είτε πεζή, είτε με περιπολίες, ένστολοι, με πολική περιβολή, σε σημείο όπως είναι κάτω το κέντρο με το αγοραστικό κοινό, στους δρόμους, σε μεγάλα καταστήματα, στις γειτονιές και πέριξ της πόλης περιμετρικά, ώστε με την παρουσία μας, αν κάποιος ή κάποιοι έχουν σκοπό να κάνουν κάτι μικρό ή μεγάλο, να μπορούμε να τους αποτρέψουμε. Ήδη βλέπω τις τελευταίες μέρες έχει γίνει μια αρκετή καλή δουλειά από την ασφάλεια όσον αφορά συλλήψεις και προσαγωγές ατόμων. Είναι υποθέσεις το καλοκαίρι που είχαν, αν θυμάστε, χτυπάγανε κάποια σπίτια. Ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, συνοδευόμενος από τον διοικητή της τροχέας, Στέλιο Καρακούδη, βρέθηκαν το πρωί σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου μοιράστηκαν αλκοολόμετρα μιας χρήσης, χορηγία του ΣΥΦΑΚ, μαζί με ενημερωτικό φυλάδιο, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των οδηγών. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι πάντα δίπλα στο πλευρό των πολιτών της Κρήτης. Έτσι και φέτος, στηρίζοντας τις δράσεις του τμήματος τροχέας Ηρακλείου, είμαστε εδώ πέρα και μοιράζουμε αλκοολόμετρα για τις γιορτινές ημέρες. Πρόκειται για μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να διαπιστώσει αν βρίσκεται υπό την επίρρρεια αλκοόλ και είναι σε θέση να οδηγήσει. Ευτυχισμένα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το καινούριο έτος, με υγεία, ευτυχία και ασφάλεια πάνω απ' όλα.